Καλή σας ημέρα, κυρία Λαβάνο. Καλημέρα στους δύο σας, στους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Θέλω να μας πείτε από την πλευρά του ΚΚΕ, διότι γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε ΚΚΕ για την Ευρωβουλή. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το ΚΚΕ γιατί είναι ένα κόμμα ειλικρινές, λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό για όλα αυτά που ήρθαν, όλα αυτά που έρχονται. Ναι. Γιατί είναι ανιδιοτελές και αγωνιστικό, γιατί μπαίνει μπροστά στους αγώνες για αυτά που έχει σήμερα ανάγκη ο εργαζόμενος λαός, οι μικροεπαγγελματίες, όλοι μας. Γιατί είναι η μόνη ψήφος που είναι αντισυστημική ενάντια σε ένα σύστημα της εκμετάλλευσης, της φορομπηξίας, των ατέλειωτων ορών εργασίας. Γιατί είναι μια ψήφος αντιπολεμική ενάντια στον πόλεμο τον υπεριαλιστικό στην Ουκρανία που κλιμακώνεται, ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, που και τους δύο αυτούς πολέμους και τις επιχειρήσεις τις σπονσοράρει και τις στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τα κόμματά τους. Γιατί είναι μια ψήφος από κούμπι για την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι δύσκολη. Θυμίζω ότι 20 δισεκατομμύρια έχει οριστεί, καθοριστεί από το Ευρωκοινοβούλιο το πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα 4 χρόνια που ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι. Και χρειάζεται ο λαός μας την επόμενη μέρα ένα ισχυρό αποκούμπι, μια δύναμη που θα πολλαπλασιάσει τη δύναμη του δικού του αγώνα. Κύριε Λαβάνο, είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω τον όρο φορομπηκτική πολιτική. Πάρα πολλά χρόνια τον επαναφέρατε και θέλω να σας κάνω με αφορμή αυτή σας την τοποθέτηση το εξής ερώτημα. Το κράτος δεν πρέπει να έχει κάποια φορολογικά έσοδα για να κάνει την κοινωνική πολιτική? Και αν δεν την κάνει από φόρους, ποια είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την κοινωνική πολιτική? Επιμένω και εννοώ τις δομές φιλοξενίας, εννοώ τις συντάξεις, εννοώ την υγεία και την παιδεία. Ναι. Σωστό είναι αυτό ο προβληματισμός. Το θέμα είναι πρέπει να δούμε από ποιους προέρχονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους, από ποιους ενισχύθηκε να προέρχονται τα φορολογικά έσοδα του κράτους το προηγούμενο διάστημα και ποιοι δεν φορολογούνται. Γιατί δεν νομίζω να χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονας ή σχετικός με το θέμα της φορολογίας για να καταλάβει ότι το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους το πληρώνει εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας που έχει τα χαμηλότερα εισοδήματα και το 5% μόνο της φορολογίας του κράτους προέρχεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες απολαμβάνουν κέρδη και υπερκέρδη. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου που θα λέγαμε έχει μειωθεί από το 40% στο 22%. Και σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, το ΠΑΣΟΚ, προτείνουν αυτή η φορολογία να πέσει ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα, τα μέτρα που υποτίθεται ότι παίρνει το κράτος, η κυβέρνηση σήμερα και οι προηγούμενες για τη στήριξη του λαού απευθύνονται μόνο σε αυτό που λέμε τους πιο εξαθλειωμένους, τα πιο χαμηλά εισοδήματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα μιλάει για ενίσχυση των πιο φτωχών, των πιο εξαθλειωμένων. Και εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Πώς διαχωρίζεται, πού βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή, όταν το σύνολο σχεδόν πάνω από το 50-60% των εργαζομένων σήμερα και του λαού με τα μειωμένα εισοδήματα από το 2009 κατά 30-40%, ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο εξαθλειωμένος, ο πιο φτωχός, όταν το 60% λέει ότι αντιμετωπίζω δυσκολίες, άλλοι μόνιμα και άλλοι παροδικά, να ανταπεξέλθω στις ανάγκες μου. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει σήμερα, η μόνη ορθή πολιτική είναι η προτάσεις που πρότεινε το ΚΚΕ για το σήμερα, για παράδειγμα κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο ρεύμα. Εννοείται να μην υπάρχει καθόλου φορολογία σε αυτά? Εννοούμε να καταργηθεί η έξτρα φορολογία, γιατί ξέρετε στα καύσιμα. Ναι, ναι. Όχι, για τα καύσιμα εσείς λέτε την κατάργηση του ειδικού φόρου. Δεν μιλάω γι' αυτό. Στα τρόφιμα όμως εννοείται να είναι με μηδενικό ΦΠΑ, όχι μείωση του ΦΠΑ. Προσέξτε, στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, τα είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, αυτά λέμε. Που στο κάτω-κάτω ξέρετε κάτι. Εγώ, όποιος παρακολούθησε τη δημόσια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, βγήκαν ακόμη και οι βιομηχανοί αυτού του κλάδου και είπαν ναι, να πέσει ή να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε αυτά και εγγυόμαστε ότι θα περάσουν οι μειώσεις στις τιμές. Και έφτασε η κυβέρνηση να διαπληκτίζεται με τους βιομηχανούς για το αν θα περάσει ή όχι και να λέει ότι δεν τον μειώνω γιατί δεν θα περάσουν οι μειώσεις στις τιμές. Δηλαδή, μιλάμε για τραγελαφικά πράγματα. Εμείς λέμε ότι σήμερα μπορούν να κοπούν ορισμένα από τα απαράδεκτα προνόμια που απολαμβάνει το μεγάλο κεφάλαιο, αναβαλλόμενη φορολογία. Δηλαδή, εσείς όταν σας έρχεται, η φορολογία, σας ρωτάνε, έχετε φέτος να πληρώσετε και άμα δεν έχετε όλα καλά. Α, όχι, βέβαια. Εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, πληρώστε ό,τι θέλετε. Έτσι.
Λοιπόν, αυτά είναι μια σειρά από προνόμια που καμία κυβέρνηση, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε καμία δεν τα πείραξε. Αντίθετα, αυξήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και δεν φαίνεται να την. Πώς να πω, να ενοχλεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως το ΚΚΕ πρεσβεύει ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Αυτή είναι η διαφορά. Είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ΚΚΕ? Είμαστε υπέρ μιας ένωσης της Ευρώπης των εργαζομένων, των αγροτών, των λαών, mm-hmm. της ειρήνης και της αλληλεγγύης, ενάντια στον πόλεμο, αυτό που λέμε για τον σοσιαλισμό. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι μια ένωση των λίγων, των ομίλων, των λόμπι, προφανώς και δεν είμαστε υπέρ. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, ξέρετε, το λένε και οι ίδιοι πια. Γιατί μετά το Qatar Gate έφεραν ένα ψήφισμα στο οποίο τέθηκε το εξής ζήτημα. Θέλετε τα λόμπι να αλωνίζουν? Και οι 703 από τους 705 ευρωβουλευτές είπαν. Ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Ναι. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Εάν κάποιος έλεγε τώρα, ωραία, να διαλυθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς θα ήσασταν υπέρ? Το θέμα είναι με ποιο τρόπο διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι για να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να είναι προς όφελος του λαού, πρέπει να είναι μια πληγή που θα την κάνει ο λαός. Μάλιστα. Πρέπει ο λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του, να αποφασίσει να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση, σε άλλη ρότα. Και αυτή η ρότα που θα έχει στο επίκεντρο από τις δικές μας ανάγκες δεν χωράει μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξυπηρετεί τους λίγους, τους πλούσιους και τους όμιλους. Πάντως, δημοσκοπικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ότι έχει κέρδη. Εγώ μπορώ να σας το μεταφέρω αυτό και από συζητήσεις που κάνω με νέους ανθρώπους. Να ευχηθούμε σε εσάς προσωπική επιτυχία, βεβαίως, και στο Κομμουνιστικό Κόμμα να πιάσει το στόχο που επιθυμεί για τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σήμερα. Και μετά. Έγινε βέβαια. Σε αυτή τη μία μέρα που μένει, εμείς λέμε ένα πράγμα. Να ψηφίσει ο κόσμος όπως σκέφτεται. Αυτό που σκέφτεται όλο αυτό τον καιρό, που τον ζώνουν τα φίδια των βραχνάδων της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των τσακισμένων δικαιωμάτων, να το κάνει θετική ψήφο. Ψήφο στο ΚΚΕ που θα είναι μαζί του στους αγώνες την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λεβάνο. Να είστε καλά.